Είναι 5η, 12 Ιουνίου και βρισκόμαστε στο πανέμορφο δάσος της Καστανιώτισσας. Στη θέση δίπλα από την Παναγία. Εκεί όπου βρίσκονται οι πηγές. Κοιτάξτε που βρίσκονται οι πηγές της Καστανιώτισσας. Πάνω στο κάθε φρεάτιο βλέπουμε τον πρόεδρο, τον νέο πρόεδρο της κοινότητας Καστανιώτισσας, τον Στάθη Κυριώργη, και τον νέο δημοτικό σύμβουλο, Κώστα Παπαδόπουλο. Θα μας πείτε δύο λόγια για αυτή την κατάσταση που βλέπουμε. Κύριε Παπαδόπουλε. Είναι μία από τις πηγές, γιατί έχουμε δύο πηγές που υδροδοτούν το χωριό μας. Είναι η πηγή της Παναγίας, έχει τρία φρεάτια, ένα, δύο, και ένα από τους από το βράχο, τρία. Αυτά καταλήγουν σε ένα τέταρτο στην από εκεί πλευρά και μετά πηγαίνουν στο κεντρικό φρεάτιο, στο οποίο έρχεται και το νερό του Κουφιοπλάταμου. Το πρόβλημα που υπάρχει όμως εδώ είναι ότι είναι δύσκολη η πρόσβαση και είναι πυκνή η βλάστηση. Δεν θα έπρεπε ο χώρος να είναι πιο επιμελημένος, δεν θα έπρεπε να έχει περιφράγη. Να λάβετε υπόψη σας ότι επί 4 χρόνια το λέμε σε όλους τους αρμόδιους και κανένας δεν έχει ενδιαφερθεί. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι μόνο θέμα 4 ετών, δηλαδή δεν είναι μόνο της απερχόμενης δημοτικής αρχής, αλλά αφορά το σύνολο όλων των δημοτικών αρχών που έχουν περάσει από την περιοχή. Τους ενημερώσαμε και για τα καπάκια από τα φρεάτια που δεν κλείνουν και για το χώρο ότι θέλει καθάρισμα. Η αδράνειά τους είναι το κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Δεύτερη στάση. Βρισκόμαστε στο υψηλότερο σημείο της Καστανιώτισσας. Μπροστά και πάνω στη δεξαμενή που βρίσκεται ο χλωριωτής. Το πρόβλημα το οποίο υπάρχει, μας το περιγράφει ο κύριος Παπαδόπουλος. Σας ακούμε. Βρισκόμαστε στο χώρο της δεξαμενής που υδροδοτείται το χωριό μας. Εδώ δίνει νερό, η δεξαμενή χωρίζεται σε δύο κομμάτια. Το από εκεί το τμήμα δίνει στο κάτω το χωριό νερό και το από εδώ το τμήμα δίνει νερό στο πάνω το χωριό. Οι δεξαμενές μεταξύ τους συνδέονται με ενδιάμεση τρύπα που δουλεύει σαν συγκοινωνούντα δοχεία. Εδώ είναι ο χώρος που είναι ο χλωριωτής. Πίσω από την πόρτα, έτσι. Ναι. Πιθανόν να μην μπορούμε να το πάρουμε καλά. Είναι η δεξαμενή που βάζουμε το χλώριο. Βλέπετε ότι το χλώριο είναι σε πολύ χαμηλή στάθμη. Ναι. Το οποίο σημαίνει ότι έχουν πάνω από μήνα να έρθουν να το ελέγξουν. Ενώ θα πρέπει κάθε 10 με 15 μέρες αυτά να ελέγχονται. Μάλιστα. Γιατί ενδεχομένως το νερό να μην χλωριώνεται.